30.000 ευρώ θα στοιχήσουν οι παρεμβάσεις στο Ξενώνα και 165.000 ευρώ θα κοστίσουν οι παρεμβάσεις στο οικοτουριστικό κέντρο της Δαδιάς στον Εύρο, ποσά τα οποία και εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση. Οι δύο προγραμματικές συμβάσεις εγκρίθηκαν με στόχο την ανάδειξη και προβολή του δάσους της Δαδιάς. Με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί παρεμβάσεις στην περιοχή της Δαδιάς στον Εύρο πριν το τέλος του 2013, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά τη συνεδρίασή του στην Κομωτινή, ενέκρινε τις δύο προγραμματικές συμβάσεις που αφορούν στην ανάπτυξη της Δαδιάς. Η μία έχει να κάνει με τον Ξενώνα και η άλλη με το οικοτουριστικό κέντρο, δύο κτίρια τα οποία πρέπει να βελτιωθούν, ώστε το δάσος της Δαδιάς να αξιοποιηθεί και να αναδειχθεί συνολικά προσελκύοντας επισκέπτες. Επισκευάζεται ο Ξενώνας, ο οποίος κοστολογείται γύρω στα 330.000 ευρώ και το κτίριο το άλλο το εκοταριστικό γύρω σε 165, όχι γύρω, 165.000 ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης είναι για μέχρι τον 12ο του 2013. Επιδίωξη δική μας θα είναι να τελειώσει πολύ πιο νωρίς, γιατί χρειάζεται να παραδοθεί στους κατοίκους στην περιοχή, αλλά θα έλεγα και σε ολόκληρη την Ελλάδα, αυτός ο χώρος και να αναδειχθεί. Οι εγκαταστάσεις σε αυτό το χρονικό διάστημα λειτουργούν, αλλά οι εργασίες συντήρησης και ανακαίνησης είναι απαραίτητες προκειμένου, όπως τόνισε η κυρία Νικολάου, να γίνουν πιο ελκυστικές και πιο σύγχρονες για τους κατοίκους, αλλά και για τους τουρίστες. Ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργεί αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια του φορέα διαχείρισης. Ο φορέας διαχείρισης, ο οποίος έχει και την ευθύνη ακριβώς μέχρι αυτή τη στιγμή, θα προκηρύξει διαγωνισμό. Ήδη έχει γίνει ένας διαγωνισμός και ο Ξενώνας έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Υπάρχει μια ένσταση ως προς την άδεια, ο οποίος το πήρε. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.